Στο Σιαρδασινή το 1930 συστήνουν τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μέγα Αλέξανδρο με 4 τμήματα: ποδοσφαιρικό, τμήμα στίβου, θεατρικών και τμήμα εκδρομών, με το οποίο ακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μετά τον πόλεμο, στα δύσκολα χρόνια της φτώχειας, ανεβάζουν σχεδόν κάθε χρόνο παραστάσεις και με τα έσοδα από τις μικρές τους περιοδίες καλύπτουν τα έξοδα για την αγορά αθλητικού υλικού και η λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Σκηνοθέτης, συνήθως ο Μαυρομάτης Αριστοτέλης, μια τεράστια ανιδιοτελή προσφορά. Από την ίδρυση του Ποντιακού Συλλόγου, το θεατρικό τμήμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης του, συχνά με σκηνοθέτη τον επίσερα τέχνη Χαράλαμπο Σαββίδη. Τις τελευταίες δεκαετίες, η παράσταση του Συλλόγου της Σάρδασσας αποκτούν πιο οργανωμένο χαρακτήρα και πρωταγωνιστούν στο πολιτικό γίγνεσθε της περιοχής, με τον Κώστα Διαμαντίδη στη σκηνοθεσία να χαρακτηρίζει το ύφος και τον τρόπο απόδοσης των ηθοποιών, προβάλλοντας το ταλέντο τους με εργαλείο την καλή γνώση της ποντιακής διαλέκτου. Η Άρδασσα ακολούθως δεν μένει μόνο στην άριστη απόδοση της κλασικής θεατρικής ποντιακής ηθογραφίας. Με συγγραφέα και σκηνοθέτη τον αγιογράφο Δημοσθένη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος γράφει συνεχώς καινούργια έργα από τη σύγχρονη πραγματικότητα, ανεβάζει καινούργιες παραστάσεις, δοκιμάζοντας τις δυνατότητες της ποντιακής διαλέκτου στη σύγχρονη ζωή. Όπως βέβαια και τα καλλιτεχνικά όρια των ερασιτεχνών ηθοποιών της Άρδασσας, αναδεικνύοντας κάθε χρόνο νέα ταλέντα. Το μεγαλύτερο όφελος από αυτή τη δράση είναι η σωστή εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου, γιατί κάθε νέος ηθοποιός μέσα από το ρόλο του εξοικειώνεται με τη χρήση της διαλέκτου για να επιβεβαιωθεί έτσι και στην Άρδασσα πως η ποντιακή διάλεκτος δεν έχει κουράγιο να πεθάνει. Εκδηλώσεις για μια ακόμα χρονιά. Εκδηλώσεις για μια ακόμα φορά στην Άρδασσα, κάπως διαφορετικές από ό,τι τις έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Αναγκαστικά λόγω του κορονοϊού είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε σε μία μόνο ημέρα εκδήλωσης, η οποία έχει να κάνει με θεατρική παράσταση, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, λόγω ότι είναι μόνο για καθισμένους και απαγορεύεται ο χορός. Αναγκαστικά περιοριστήκαμε μόνο σε αυτή την ημέρα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για το σύλλογο, για τους κατοίκους της περιοχής, να αρκεστούν στο πανηγύρι του χωριού μόνο καθήμενοι, χωρίς χορό, χωρίς ποντιακό γλέντι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, τους κρατήσαμε με το ζόρι πέρσι. Φέτος αναγκαστικά, αφού συνεχίζεται η πανδημία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα υποστούμε λίγο για το καλό όλων, θα υποστούμε αυτή τη... Γίνεται όμως πολλή δουλειά στο Ποντιακό Θέατρο, ο σύλλογος με τη θεατρική του ομάδα. Ο σύλλογος μας έχει παράδοση στη θεατρική ομάδα. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να μην κάνουμε θέατρο. Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, μπορώ για το φετινό θέατρο. Θέλω να συγχαρώ δημοσίως τη θεατρική μου ομάδα, του συλλόγου, γιατί μέσα σε 10 μέρες ανεβάσαμε 3 μονόπραχτα. Τα 2 είναι του Σίμου του Καρακασίδη και το 1 είναι του Τριανταφυλλίδη του Δημοσθένη. Δεν λείπει ο σχολιασμός της επικαιρότητας και του κορονοϊού. Δεν λείπει, όχι. Πάντα το ποντιακό θέατρο έχει να κάνει και με την επικαιρότητα και με τη σάτυρα. Καλή επιτυχία σε εκδήλωση. Να είστε καλά. Εύχομαι του χρόνου να τα πούμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Με τρόμαξες. Τι είναι αυτό με τη μάσκα? Τρόμαξες, τι είναι αυτό με τη μάσκα? Για το να εφτάω η μάσκα. Μετά το τη βελιά δεν τσάντεψαμε. Το να εφτάω, φοβούμε. Για ακούς το λέγνε, από θα είναι οι αφρό. Για ποιο πράγμα μιλάς? Για τα του, την κορώνα στον ιό. Α, για το κορονοϊό λες. Το εμβόλιο το έκανες? Το ένα. Μήπως κόλλησες κι εσύ? Το είπες και έξα. Μήπως αρρώστησες κι εσύ? Γιο, τι δεν κι έχω. Αμαν φοβούμαι, πολλά φοβούμαι. Το εμβόλιο το έκανες? Το ένα το και ξέρω. Το εμβόλιο για να μην αρρωστήσεις. Καλά λέει, όλος ο κόσμος πρέπει να το κάνει. Α, λόγω, έχω πολλά φόβο. Για κατά.
Τι να πάθεις καλή, αυτό είναι ακίνδυνο. Όχι, πειράζει. Μα τότε ας εφτάγα το για τα κόερθα. Πώς σας λένε? Το είπες. Το όνομά σας πώς είναι? Α, το όνομα. Έχετε άλλες ασθένειες? Το λες νέψα. Αν είμαι άρρωστος. Πιο. Δόξα σοι ο Θεός. Καλά είμαι. Και δάκουμε. Δάκουμε και φιλούμε. Κι αν αβάτω, αλεός φιλούν οι παικιάν, αλεός οι παντρεμέν, αλεός οι σωρεμέν. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τσάνουν και πώς να γλυκάσατε. Εγώ και φίλε σας, ο γιο μου και φίλε σας, να είσαι πάτα παν και πίσω με και έναν καβέ. Ευχαρίστως. Τον αυτάγωσε, σιγιούν το σπίτι ευρέδες, ανάθεμα τα γεράτια. Τι θα γίνω στη ζωή, πήγε κι άσε με, η καρδιά μου να χαρεί, στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε μπορεί. Δώσε μαμπονιά τη χαριστική βολή. Μόσε, αού τον ενέσπαλα, μύρι τον ατσάπα. Μόσε και τον παιδάς, δεν μόρφων τραγωδία. Ναι, περίστο, πού έμαθες ατατό? Σο καφενείον, ασοράδιον έξατο, έμορφο τραγωδία. Πουλόπο μου, εσύ αμονεγκασμένος φαίνεσαι, μέρες μου. Αχ, γιαγιά, τον αλέωσε, πολλά νεγκασμένος είμαι. Όλα τα δουλειές εγώ έφταω, τα βούδια εγώ σκίζα. Απά τα φορισμένα σκότα ανέφυγαν. Επίασε ένα τα οβίτων και έτραχα στο νερό. Εγώ πα, έκλωσα τα και έδωσα τα σωματρή. Ναι, του, αφήνες τα χαϊβάνε και βόσκονταν όλοι μου. Μεσημέρι, εκλείδωσε ένα τα σωμαντρή. Γιαγιά, άλλο κοιταγιανίζω, που ανέφτασα δουλείας. Εγώ παπεδάς είμαι. Θέλω να αλλάσκουμε. Κάτω θα λέω σε. Μάνα Μανίτσα, πολλά παρακαλώ σε. Στείλω ένα γράμμα τη θεία, τη θεία την Ανάστα να παίρνε στην Αθήνα. Να πιάνω κι εγώ ένα δουλεία. Να ζω από τον άνθρωπος. Άλλο κοιταγιανίζω. Έπω άλλα αυτά να ταράζω χώματα και να ωριάζω βούδε. Ναι, παι, το λες. Εμείς δάινουμε σαν τόσα δουλείας έχουμε. Εγώ θα φεύγω, θα πάω στα καράβε, θα γυρίζω όλο τον κόσμο. Τάγκαλα Παρασκευά, πού θα πας, Νέβη? Σα μακρά στη θάλασσα να παγκόλει, δεν ξέρεις. Αφουρκίεσαι. Αφουρκίομαι. Άψα τον, άψα τον. Εν τον